Ψαλμός 48. Εις το τέλος της Ιης Κορέ Ψαλμός. Ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη, ενωτίσαστε πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένην, είτε γηγενείς και οι των ανθρώπων επί το αυτό πλούσιος και πένης. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεση. Κλεινώ εις παραβολήν το ους μου, ανοίξω εν ψαλτηρίο το πρόβλημά μου. Είναι τι φοβούμε εν ημέρα πονηρά, η ανομία της πτέρνης μου κυκλώσιμε. Οι πεπιθώτες επί τη δυνάμει αυτών και επί το πλήθη του πλούτου αυτών καυχόμενοι, αδελφός ου λυτρούτε, λυτρώσετε άνθρωπος. Ου δώσει το Θεό εξήλασμα εαυτού και την τιμήν της λυτρώσεως της ψυχής αυτού. Και εκοπίασεν εις τον αιώνα και ζήσετε εις τέλος, ου κόψετε κατά φθοράν όταν ήδη σοφούς αποθνίσκοντας. Επί το αυτό άφρον και άνους απολούνται και καταλήψουν συναλωτρίοι στον πλούτον αυτών. Και η τάφη αυτών, οικία αυτών εις τον αιώνα, σκηνώματα αυτών εις γενεάν και γενεάν. Επεκαλέσαντο τα ονόματα αυτών επί των γεών αυτών. Και άνθρωπος εν τιμή ο νου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Αυτή η οδός αυτών σκάνδαλων αυτής, και μετά ταύτα εν το στόματι αυτών ευδοκίσουσι. Ως πρόβατα ενάδει έθεντο θάνατος ποιμανεί αυτούς και κατακυριεύσουσιν αυτόν η ευθύς το πρωί και η βοήθεια αυτών παλαιωθήσεται εν το άδει, εκ της δόξης αυτών εξώστησαν. Πλην ο Θεός λυτρώσεται την ψυχήν μου εκ χειρός άδου όταν λαμβάνει με. Μη φοβού όταν πλουτίσει άνθρωπος και όταν πληθυνθεί η δόξα του οίκου αυτού, ότι ούκεν το αποθνίσκην αυτόν λείψεται τα πάντα, ουδέ συγκαταβίσεται αυτό η δόξα αυτού. Ότι η ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού ευλογηθήσετε. Εξομολογήσετε εσύ όταν αγαθύνεις αυτό. Εισελεύσετε έως γενεάς πατέρων αυτού, έως αιώνος ου κόψετε φως. Και άνθρωπος εν τιμή ο νου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής.